Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Είχα πάει ένα σούπερ μάρκετ, πήγα ψώνισα και τα σχολικά. Όπως έχετε δει στο προηγούμενο βιντεάκι μας, που ήταν το βλογκάκι, και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με τα ψώνια μας. Είχε σε προσφορά το μοσχαράκι και πήρα μισό κιλό μοσχάρι για μαγείρεμα, είχε 4,83. Πήρα 1,5 κιλό μοσχάρι κιμά, για να κάνω και μακαρόνια με κιμά και μπιφτέκια, ήταν 9,43 το 1,5 κιλό. Πήρα κοντοσούβλι χοιρινό, τα σουβλάκια, τα χοιρινά που σας είχα δείξει και την προηγούμενη φορά, στα 8,21, είναι 1,300 και αυτό το είχε σε προσφορά ο Γαλαξίας. Και πήρα και φιλέτο κοτόπουλο για σουπίτσες, για ψήτο, για μένα που κάνω και διατροφή. Βγήκε 5,43. Έπειτα πήρα μία συσκευασία καλαμαράκια, 7 θάλασσες. Και αυτά εκεί στα 6,5 ευρώ είχαν, αν δεν κάνω λάθος. Πήρα 5 χυμούς πορτοκάλι για την Παναγιώτα που τρελαίνεται. Επίσης πήρα να τις δοκιμάσω και το γάλα το κατσικίσιο, επειδή δεν μου πίνει γάλα. Είπα μήπως αυτό το πιει, επειδή τρώει και τα γιαουρτάκια. Θα δούμε βρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πήρα να το δοκιμάσουμε. Αυτό εδώ έχει 2,60. Εσείς έχετε δοκιμάσει ποτέ τέτοιο γάλα? Για αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω να μου πείτε. Το πίνουν τα παιδιά σας. Πήρα για μένα γάλα light για τον καφέ μου. Εγώ δεν πίνω γάλα έτσι γενικά, αλλά για τον καφέ μου λίγο που θέλω. Κάνω και δίαιτα. Εάν θέλετε κανένα βλογκάκι τι τρώω μέσα στη βδομάδα, για αφήστε με ένα σχόλιο από κάτω. Θέλετε να κάνουμε ένα τέτοιο βλογκάκι, για αφήστε μου σχολιάκι. Πήρα ένα κουτί κακάου σε σκόνη. Φτιάχνω και κάκια του Βασίλη στο φούρνο μικροκυμάτων. Θα σας δείξω τη συνταγούλα σήμερα. Γίνονται σε 2 λεπτά και τίποτα από υλικά, μηδέν. Αλευράκι, κακάο, ζαχαρίτσα, γαλατάκι και είναι έτοιμο. Πήρα 2 ελληνικούς λουμίδι, τους μεσαίους παίρνω, έχουν 3 ευρώ ο ένας. Επίσης πήρα καφέ για τη μηχανή, για μένα. Τους είχε σε προσφορά ο Γαλαξίας στα 2,96, κανονικά έχουν 3,5. Πήρα μια συσκευασία πένες μέλισσα. Πήρα 4 χυμούς ντομάτα για τα φαγητά, καταλαβαίνετε, όλες οι γυναίκες οι μαγείρισες. Τον προτιμώ, παλιά έπαιρνα κόκανσέ, αλλά κάπου με ενοχλεί η φλούδα. Όταν βρίσκω ξεφλούδιτο, παίρνω. Αλλά τώρα προτίμησα να πάρω αυτό. Πήρα ένα γιαουρτάκι του κιλού, το τρώει πολύ η Παναγιώτα, και εγώ να μην σας πω ψέματα. Πήρα λεμονάκια και για το φαγητό μας σήμερα, γιατί σήμερα σας είπα θα φάμε καλαμαράκια και πατατούλες τηγανιτές. Θα φάει ο Βασίλης. Εγώ θα φάω κάτι πιο ελαφρύ, θα έχετε ήδη δει στο βλογκάκι. Πήρα τοστάκια, τυρί για τος, γκούντα, τα είχε σε προσφορά. Τα έχω ξαναπάρει, είναι πολύ νόστιμα. Πήρα τόνο καπνιστό για να κάνω στο Βασίλη μου μακαρόνια με τόνο. Και πήρα και τόνο του νερού για τη διατροφή. Πήρα ψωμάκι του τόστ στα ρένιο κατσέλης. Πήρα πατάτες Κύπρου, είναι 3,200, μου βγήκανε 3 ευρώ και 7 λεπτά. Πιστεύω ότι οι πατάτες Κύπρου είναι οι καλύτερες. Και θα σας πω και κάτι που μου έχει πει ο Βασίλης μου να προσέχω, να μην πρασινίζουν οι πατάτες, γιατί λέει δεν είναι καλές. Να το ξέρετε, όποια δεν το ξέρει, γιατί... Επίσης, πήρα αυτά εδώ τα φρόλουτρα για το Βασίλη μου, είχαν 3,5-4 ευρώ και είχε ένα και ένα δώρο. Πήρα 2 συσκευασίες, γυναίκες είμαστε, σερβιετούλες, τι να κάνουμε, τα έχουμε και αυτά. Πήρα μία οδοντόκρεμα
Colgate Total. Πήρα 4 συσκευασίες μόρο μάντιλα, τις είχε 97 λεπτά. Μορομάντιλα όλοι χρησιμοποιούμε, πιστεύω. Και εγώ χρησιμοποιώ στη μικρούλα στην τουαλέτα της. Πήρα σακούλες απορριμμάτων, σάνιτα, είναι μεγάλες. Θα μου πεις, βρε Ιωάννα μου, γιατί παίρνεις τις μεγάλες? Γιατί παιδιά με βολεύουν, έχω ένα καλάθι έξω στο μπαλκόνι μεγάλο. Οπότε τα πετάω όλα εκεί, αλλού πετάω βέβαια τα ανακυκλώσιμα και με βολεύει. Πήρα ένα ρολό κουζίνας, αυτή και σχεδιάκια. Όταν παίρνω με σχεδιάκια, αρέσουν πολύ στην Παναγιώτα. Ξετρελαίνεται. Και τέλος, από το σούπερ μάρκετ, πήρα και χαρτιά υγείας. Αυτά εδώ πήρα. Τα έχει σε προσφορά. Παιδιά, να σας πω ότι πιστεύω, χαρτί υγείας είναι. Δεν χρειάζεται και κάτι ακριβό. Το μποπούλι μας θα σκουπίσουμε. Δεν θα το φάμε. Εντάξει. Άλλοι τα παίρνουν πιο ακριβά. Εγώ το θεωρώ πεταμένα λεφτά. Αυτό ήταν το supermarket haul. Οπότε μαζεύω τα πράγματα και πάμε να δούμε τι πήραμε από Jumbo. Ωραία. Πάμε να δούμε και τι ψωνίσαμε στα σχολικά μας. Αλλάξαμε πλευρά. Αρχικά μας είπαν ότι θέλουν αυτήν εδώ τη τέμπερα, ένα λίτρο. Πήρα δύο γιατί έχει μισά στο Jumbo. Ζητήσανε μία μολυβοθήκη ή μεταλλική ή χάρτινη και πήρα αυτήν εδώ. Μεταλλική, πλαστική ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Εγώ τέλος πάντων της πήρα αυτήν εδώ με το μονόκερο που της αρέσει κιόλας. Μετά μας είπαν ότι θέλανε χαρτί α4. Τώρα ακούγεται και το φσουτ, αλλά εντάξει. Και χαρτί α4 χρωματιστό. Ορίστε. Αυτό κατάλαβα ότι θέλανε. Φαντάζομαι ότι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Αυτό πιστεύω ότι είναι. Αν έχω κάνει κάτι λάθος θα μου το πούνε. Επίσης μας ζητήσανε και αφρόδης με γκλίντερ. Τέτοιο εδώ, α4, για κατασκευές που θα κάνουνε. Μ' αρέσει έτσι αυτό εδώ το ροζάκι, παιδιά, με τον γκλιντεράκι. Τι ωραίο που είναι. Παλιά έπαιρνα κι εγώ και έχω κάνει διάφορες κατασκευές της Παναγιώτας. Αν θυμάστε, παλιά στο δωμάτιό της είχα γράψει το όνομά της με τέτοια φρόδι χαρτιά. Επίσης μας ζητήσανε 5 κόλλες χαρτόνι κανσόν. Κανσόν λευκό και μία συσκευασία χαρτί γκοφρέ και αυτό εδώ. Εγώ τις πήρα σε ροζάκι, δεν μας είπανε χρώμα και τις πήρα σε ροζάκι. Επίσης μας ζητήσανε ματάκια για τις κατασκευές. Τώρα έχει διάφορα μεγέθη αυτό και διάφορα χρώματα. Μας ζητήσανε ένα παιδικό ψαλιδάκι με στρογγυλή μύτη. Εγώ πήρα αυτό εδώ, έχει και τις φραουλίτσες. Α, δεν είναι φραουλίτσες, καλέ, είναι γουρουνάκια. Μία κόλλα μεγάλη στίκ. Αυτή είναι εδώ, τη βρήκα στο Γαλαξία, δεν είχε το Τζάμπο. Επίσης και ξυλομπογιές βρήκα στο Γαλαξία, δεν είχε το Τζάμπο. Ξυλομπογιές και μαρκαδόρους μας είπανε Big ή Καριόκα. Αυτές μας είπανε. Εγώ πήρα τους μαρκαδόρους, πήρα στο Τζάμπο και τις ξυλομπογιές στο Γαλαξία γιατί δεν βρήκα όπως σας είπα. Μας ζητήσανε ένα κουτί χαρτομάντιλο αυτοκινήτου, πήρα αυτά εδώ με την aloe vera. Τώρα φαντάζομαι έχει κάποιο άρωμα. Λογικά, ναι. Μάλλον. Θέλανε επίσης ένα μπλοκ χαρτί ακουαρέλα το νούμερο 3.
Δεν έχω καταλάβει ποια είναι η διαφορά με αυτά τα μπλοκ. Όποια μανούλα ξέρει, ας μου πει από κάτω. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Και τέλος, για το σχολείο μας ζητήσαν ένα φάκελο κουτί, ντοσιέ. Δεν βρήκα ούτε στο Τζάμπο ούτε στο Γαλαξία. Βρήκα σε ένα κατάστημα τοπικό εδώ της πόλης μου. Έκανε περίπου 2,30. 2,30 το πλήρωσα. Αυτό εδώ. Επίσης, στον Τζάμπο μας κάνανε δώρο με τα σχολικά ένα αντισηπτικό και ένα σχολικό πρόγραμμα σήμερα, που έχει και την προπαίδεια. Εγώ επίσης από τα Τζάμπο πήρα μία βάση για το κινητό μου. Τις πήρα επίσης από το Γαλαξία και μπισκότα για να τα πάω στο σχολείο, που είναι χωρίς ζάχαρη. Όπως σας έχω πει, η Παναγιώτα δεν τρώει γλυκά. Οπότε από το σχολείο, όταν τρώνε κάποιο σνακ από γενέθλια, γιορτές κτλ., μου ζητήσανε να πάω κάτι για να έχουνε και τους πήρα αυτά. Επίσης, από το Γαλαξία, όχι από το Τζάμπο, από το Γαλαξία πήρα ένα τετράδι απλό, 1 ευρώ είχε. Για εμένα δεν είναι κόκκινο, είναι φούξια, παιδιά. Το πήρα για να γράφω διάφορα πράγματα, γιατί το δικό μου τελείωσε που είχα. Επίσης, από το Τζάμπο πήρα τα περάκια μίας χρήσεως. 2-3 παραπάνω δεν κάνουν, χαλάνε τα καπάκια. Βολεύει και για την κατάψυξη, φαγητά, μερίδες και για όλα. Εγώ τα χρησιμοποιώ πολύ, είναι και φθηνά, έχει 5 μέσα, έχουν 1 ευρώ, οπότε συμβαίνει. Και τέλος, στο Βασίλη μου και στην Παναγιώτα μου, τους αρέσει να παίζουν μπάσκετ, οπότε τους πήρα αυτήν εδώ την μπασκετούλα, να τη βάλω στην πόρτα και να παίζουνε. Και ο Θεός βοηθός. Τι θα πετύχει αυτή η μπάλα. Δεν πειράζει, μωρέ. Τα υλικά αγαθά γίνονται. Καλά να είναι και μόνο να μην χτυπήσουν. Εντάξει, ο Βασίλης είναι μεγάλος, η Παναγιώτα. Και όλα τα άλλα γίνονται. Και τέλος, ο Βασίλης μου. Είχαμε πάει προάλλες στα Τζάμπο με την Παναγιώτα και ήθελε μια κούκλα. Και ο Βασίλης μου ήθελε να την πάρουμε, οπότε την πήραμε. Είναι αυτή εδώ. Αυτή είναι εδώ, την ταΐζεις, με τον μπιμπερό, που είναι από εδώ. Βγάζεις γαλατάκι, τέτοια πράγματα. Και λερώνει το βρακάκι της, είναι οικολογικό, να το πω. Βρακάκι και καλά, ότι όχι σαν τα μπιμπιλίνο. Βγαίνει, πλένεται, το ξαναβάζεις. Την άρεσε πάρα πολύ αυτή η κουκλίτσα και την πήραμε. Και την αγαπάμε. Αυτό. Παιδιά μου, αυτό ήτανε και το supermarket haul και το jumbo haul και λίγο απ' όλα σχολικά. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος μας αυτό το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε, να περάσατε όμορφα μαζί μου. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like. Μην ξεχνάτε και την εγγραφούλα από κάτω, από κάτω, από κάτω, να μεγαλώνει η παρέα μας, να γινόμαστε περισσότεροι. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Bye!